Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο YouTube channel του Hondo Center. Είμαι η Thala Genetti, makeup artist. Σήμερα είπα να σας δείξω ένα makeup το οποίο θα έχει ωραία χρώματα, θα έχει αρκετή φυσική επιδερμίδα, αλλά τι, στοχεύσουμε λιγάκι σε μακρόστενο πρόσωπο και σε ελαφριά καθοδικά ματάκια. Να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα makeup με κάποιες ιδιομορφίες χαρακτηριστικών. Πάμε να το δούμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ όμορφο κορίτσι, τη λένε Νάνση. Έχει πάρα πολύ ωραία μακριά μαλλιά και έχει κόψει τα μαλάκια της αφέλειας. Και μάλιστα το συζητούσαμε αυτό πριν ξεκινήσουμε. Η Νάνση μας έχει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, το οποίο είναι μακρόσθενο. Και ελάτε λιγάκι να σας δείξω κάτι. Δείτε πόσο πιο έντονα φαίνεται το προσωπάκι της που είναι μακρόστενο χωρίς τις αφέλειες και σαν ένα πολύ ωραίο τρικάκι πώς έρχονται οι αφέλειες και μας κόβουν λιγάκι το πρόσωπο και το φέρνει σε μία ισορροπία. Ένα από τα τρίκ είναι αυτό. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για πρόσωπο το οποίο είναι μακρόστενο και έχει ελαφριά καθοδικά ματάκια. Ποια είναι τα make-up που μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι εκείνα που πρέπει να αποφεύγουμε. Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Έχουμε φτιάξει μία πολύ ωραία επιδερμίδα. Έχουμε χρησιμοποιήσει δύο foundation, δύο χρώματα για να φτιάξουμε την επιδερμίδα και να τη φέρουμε σε μία χρωματική ισορροπία με τον λαιμό και τον μπούστο μας. Και στη συνέχεια θα πάρουμε ένα concealer. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα ένα concealer της Rimmel, είναι το Lasting Matte. Θα έρθω και θα τοποθετήσω πρώτα κλίσε μου στο κινητό βλέφαρο, λίγο στην εσωτερική γωνία, κοίταξα με πάνω, και έρχομαι και τραβάω ένα τρίγωνο ακριβώς κάτω από τα μάτια μέχρι την ευθεία που είναι το πτερύγιο της μύτης και σιγά σιγά γεμίζω την υπόλοιπη επιφάνεια. Αυτό επίσης που πρέπει να προσέξουμε είναι στην εξωτερική γωνία του ματιού να έρθουμε πολύ καλά την ένωση που είναι εδώ στο μάτι μας, να την καλύψουμε με concealer, διότι το συγκεκριμένο σημείο έχει περισσότερη ερυθρότητα. Και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, θέλουμε τα καθοδικά ματάκια να τα μεταμορφώσουμε σε περισσότερο ανωδικά. Πάρουμε το πινέλο του foundation και θα έρθουμε από επάνω και θα κάνουμε μία πολύ ωραία ένωση για να μην έχουμε διάφορα steps επάνω στην επιφάνεια του προσώπου. Θα τοποθετήσουμε επίσης λίγο concealer στο ταφ, στη μυτούλα, στα χείλη και τώρα στην περιοχή που είναι το πηγούνι, επειδή έχουμε ένα μακρόστενο πρόσωπο, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ concealer για φωτεινότητα. Θα βάλουμε πολύ μικρή ποσότητα. Γιατί θέλουμε να το κόψουμε. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε κοψίματα, το λεγόμενο contouring. Τώρα, θα πρέπει να σφραγίσουμε την επιδερμίδα. Οπότε, επέλεξα σήμερα μία πολύ ωραία πούδρα σε λουζ μορφή της L'Oréal, είναι η Infallible. Κλείσαμε και ερχόμαστε και σφραγίζουμε την περιοχή στα μάτια. Κοίταξαμε πάνω. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μία πολύ ωραία παλέτα του Corée. Είναι η Color Correcting Palette. Θα πάρω την απόχρωση την Peachy, η οποία είναι ιδανική για τις διχρωμίες που έχουμε στα μάτια. Και τώρα θα μου πείτε γιατί έχετε χρησιμοποιήσει πρώτα concealer. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι κοιτάξαμε πάνω, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει πάντα μία γραμμή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρώτα, ας πούμε, τον corrector και μετά το concealer. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση σήμερα σας το δείχνω για να δείτε ότι μπορεί πάρα πολύ απλά να συγχρονιστεί απευθείας με το concealer. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και φυσικά δεν μπορεί να λείπει από την παρέα μας μία πολύ ωραία παλέτα της Ere Due, η οποία είναι η Shape and Contour Palette, για να φτιάξουμε πολύ ωραία τα ζυγωματικά και να κάνουμε πολύ ωραίο contouring. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα και από τις δύο αποχρώσεις
Και τώρα τι θα κάνουμε. Στο μακροσθένο πρόσωπο θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε πολύ διαγώνια κάθετες τις κινήσεις μας, αλλά θα δημιουργήσουμε περισσότερο ένα κόψιμο που θα είναι διαγώνια, αλλά οριζόντια διαγώνια, δηλαδή εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μακραίνουμε, δεν δίνουμε περισσότερη ένταση και μήκος στο σχήμα του προσώπου. Ό,τι υπόλοιπο έχει μείνει στο πινέλο μας, ερχόμαστε ακριβώς στην γνάθο και το φέρνουμε σε μία χρωματική ισορροπία με το λαιμό και το μπούστο. Εάν θέλουμε μετά να φαίνεται πολύ πιο φυσικό το αποτέλεσμα, ερχόμαστε από πάνω με το πινέλο του foundation και κάνουμε πάρα πολύ ήρεμες ταμποναριστές κινήσεις. Τώρα, πήραμε ένα πολύ ωραίο ρούς της Essence, το οποίο είναι το νούμερο 10. Η απόχρωσή μας σου κάνει λιγάκι αυτό το ροζ, αλλά όχι το πολύ έντονο. Είναι και λίγο γήινο. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα, χαμογελάμε και ερχόμαστε κυκλικά και τοποθετούμε στα μήλα. Από επάνω θα πάρουμε πάλι το πινέλο του foundation και θα περάσουμε το ρούς για να βγαίνει πολύ πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε και τοποθετούμε λίγο ακόμη ρούς στα αναζυγωματικά, στα μήλα μας και λιγάκι το τραβάμε προς τα επάνω, ανωδικά. Οι κινήσεις μας όμως, η τοποθέτηση πρέπει να είναι όμως περισσότερο οριζόντια. Ωραία! Πάμε να δώσουμε λιγάκι ένταση, αλλά όμορφη, λαμπερή στα μάτια. Ένα πολύ ωραίο προϊόν είναι της Maybelline, το Color Tattoo, που έχει 24 ώρες διάρκεια, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στο νερό, πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό, και μας βοηθά να το τοποθετήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Επέλεξα τη συγκεκριμένη απόχρωση γιατί θέλω να δώσω αρκετή φωτεινότητα στα μάτια της, να μην δώσω ένταση σκληρή από την άποψη ότι θα βαρύνει το μάτι της και στη συνέχεια με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα φαίνεται πολύ πιο έντονα καθοδικό. Οπότε η επιλογή των χρωμάτων σε καθοδικά μάτια προτιμώ να είναι σε πιο nude αν θέλετε αποχρώσεις και όχι τόσο σκούρες. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σκούρα απόχρωση στα καθοδικά ματάκια, όλες οι κινήσεις που θα κάνουμε είναι ανωδικές και ειδικά στην εξωτερική γωνία. Και θα δείτε και στη συνέχεια πώς θα δουλέψουμε στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Τραβάμε τώρα λιγάκι εξωτερική γωνία, τοποθετώντας μία μικρή ποσότητα στο πινέλο μας, ιδανικά σε ένα πινέλο σταθερό. Τραβάμε λιγάκι την ποσότητα από το προϊόν ανωδικά. Λοιπόν, τώρα πήραμε ένα πινέλο για blending και θα έρθουμε και θα μπλεντάρουμε. Θα έρθουμε δηλαδή και θα δώσουμε περισσότερο βάθος. Κλείσα μου λίγο. Ακριβώς στην περιοχή που είναι στο κόκαλο, μέσα στο κόκαλο. Τοποθέτησα λίγο από την παλέτα που κάναμε το contouring στο πινέλο. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω βάθος στα μάτια. Τώρα, σε ματάκια που είναι καθοδικά, μας βοηθά με αυτόν τον τρόπο, άνοιξα μου λίγο, να δώσουμε περισσότερη ένταση και να μεγαλώσει και άλλο το μάτι. Αυτός είναι ο λόγος. Όμως, δεν θα ήθελα να πάτε αρκετά καθοδικά στην εξωτερική γωνία. Θα σταματήσετε λίγο πριν την ένωση του ματιού, κλείσα μου, στην ίδια ευθεία. Τώρα, είπα σήμερα, από τη στιγμή που κάνουμε ένα πολύ ωραίο make-up, το οποίο είναι για, είπαμε, ελαφριά καθοδικά ματάκια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και smokey eyes, αλλά θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε και eyeliner. Τώρα, θεωρώ ότι καλύτερα είναι να χρησιμοποιούμε eyeliner, γιατί μπορεί να μας δώσει ανωδική τελείως πορεία, οπότε με αυτόν τον τρόπο ανοίγει περισσότερο το μάτι και ανεβαίνει για να σπάσουμε την καθοδικότητά του. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ωραίο προϊόν επίσης της Maybelline. Είναι ένα gel eyeliner, το οποίο είναι και αδιάβροχο και έχει πάρα πολύ ώρα διάρκεια. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα με ένα πινέλο διαγώνιο,
βγάζουμε μία μικρή ποσότητα μετά στο χέρι μας και ερχόμαστε και τοποθετούμε, κλείσα μου, αρχικά από το κέντρο και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την εξωτερική γωνία. Με το που φτάσουμε στην εξωτερική γωνία, σταματάμε εδώ. Δεν τραβάμε καθόλου τη γραμμή. Ανοίγουμε. Κλείνουμε. Και σιγά σιγά ερχόμαστε με τη μύτη που έχει το πινέλο μας, να μπούμε λίγο εσωτερική γωνία. Άνοιξέ μου. Τέλεια. Κλείσέ μου. Στη συνέχεια θα πάρω ένα άλλο πινέλο που είναι για eyeliner. Είναι σαν πολύ λεπτό πενάκι και έρχομαι από επάνω και φέρνω σε μία πολύ ωραία ισορροπία τη γραμμή. Με το πινέλο μας, κοίταξε μου λίγο εκεί, τέλεια, και πάρα πολύ απαλά, σχεδόν οι κινήσεις στον αέρα, μπαλετικά, τραβάμε μία πολύ λεπτή γραμμούλα στην εσωτερική γωνία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τελειώσαμε το eyeliner. Βλέπουμε ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ ωραίο σχήμα στα μάτια, αρκετά γατίσιο, θα έλεγα, και αρκετά ανωδικό. Δεν μας δίνει καθόλου την αίσθηση ότι έχουμε ελαφριά καθοδικά ματάκια. Θα έρθουμε λιγάκι τώρα εξωτερική γωνία και θα τραβήξουμε μία πολύ, κοίταξε μου εδώ, πολύ ελαφριά γραμμούλα, για να το φέρουμε σε μία ισορροπία με το κάτω βλέφαρο, να κάνουμε μία πολύ μικρή ένωση. Ένα άλλο τρίκ που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα ματάκια όταν είναι καθοδικά, είναι να χρησιμοποιήσουμε, κορίτσια μου, βλεφαρίδες. Πήρα τώρα λιγάκι αυτές εδώ πέρα τις πολύ ωραίες βλεφαρίδες, της Allure, οι οποίες μου αρέσουν διότι δεν πιάνουν όλη την επιφάνεια του κινητού βλεφάρου. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κοντά στις φυσικές βλεφαρίδες. Παίρνουμε τις βλεφαρίδες και ερχόμαστε και περνάμε στην τρέσα μία μικρή ποσότητα από κόλλα. Αυτό που πάντα πρέπει να προσέχουμε είναι στις δύο άκρες τη βλεφαρίδα να έχει τοποθετηθεί καλά η κόλλα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκολλήσουν. Κοίταξε μου προς τα κάτω, εκεί, και ερχόμαστε τώρα. Πηγαίνουμε λιγάκι προς εξωτερική γωνία, δηλαδή όταν έχουμε ελαφριά καθοδικά ματάκια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε βλεφαρίδες οι οποίες πιάνουν όλη την επιφάνεια, διότι θα μας βαρύνει και άλλο το μάτι. Ερχόμαστε περισσότερο από το κέντρο προς τα έξω και στην εξωτερική γωνία κολλάμε λιγάκι την τρέσα λίγο πιο ανωδικά, όχι κοντά στη ρίζα, όπως συνήθως τοποθετούμε τις βλεφαρίδες. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε, άνοιξέ μου, για να δώσουμε περισσότερο ανωδικότητα στο μάτι. Λοιπόν, σήμερα είπα να βάλουμε λιγάκι χρώμα στις βλεφαρίδες μας. Γι' αυτό λοιπόν πήρα της Radiant μία πολύ ωραία μάσκαρα, η οποία έχει μία πολύ έντονη απόχρωση μοβ. Ερχόμαστε και τοποθετούμε εξωτερική γωνία, πάρα πολύ απαλή κίνηση. Η περισσότερη ένταση που θέλουμε να δώσουμε είναι στην εξωτερική γωνία στις βλεφαρίδες, έτσι, για να δώσουμε περισσότερη ανωδικότητα. Θα έρθω τώρα και θα περάσω επάνω ακριβώς από την τρέσα μία πάρα πολύ λεπτή γραμμούλα eyeliner, για να έρθει και να κάνει πολύ ωραία ένωση και να μην φαίνονται οι βλεφαρίδες μας. Τώρα νομίζω ότι ωραίο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μία απόχρωση για τα χείλη με ένα κραγιόν της L'Oréal, το No Doubt, το νούμερο, για να δω ποιο είναι, το Ultra Matte, το Color Rich. Η απόχρωσή του είναι αρκετά nude, αρκετά φυσική. Θα πάρουμε δηλαδή ένα πινέλο τώρα και θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλουμε, και καθόλου lip liner. Όταν δεν χρησιμοποιούμε μολύβι για τα χείλη, καλό είναι να έχουμε ένα πάρα πολύ
γεωμετρικό πινέλο, σταθερό αρκετά, ούτως ώστε μας βοηθά να φτιάξουμε και ένα πολύ ωραίο σχήμα. Θέλω να κάνω δύο τελευταίες κινήσεις. Μία κίνηση είναι να έρθω λιγάκι και να τοποθετήσω πάλι από τη σκιά στα μάτια. Κλείσα μου. Άνοιξα μου λίγο. Να δώσουμε περισσότερη λάμψη στα ματάκια. Στην εσωτερική γωνία. Κλείσα μου. Και τελευταίο touch-up, λίγο με το ρούζ. Λίγο στη μυτούλα, λίγο στα μήλα και τα μποναριστά ανωδικά. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα το βίντεό μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας βοηθήσαμε αρκετά. Περιμένω σχόλια κάτω από το βίντεο. Για περισσότερα βίντεο και tips για hair and makeup, κάντε subscribe στο Hondo Center YouTube channel.